σε έναν ηθοποιό ο οποίος μετέρχεται του υψηλού στον ρόλο, έναν άλλον τη Χάρπαστο, ο οποίος η τύχη τον βοήθησε να κάνει, να αποκτήσει μια φήμη ενός πρωταγωνιστή τηλεοπτικού, ας πούμε. Μετά αναφέρεται στην τέχνη του Κόλακος και του Ήρωνος και βέβαια στην, υπάρχει μια σκηνή όπου ο Ιησούς μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, ταπεινός, ενώ το γαϊδουράκι του καβαλάει, ας πούμε, είναι λίγο αλαζονικό, διότι καταλαβαίνει ότι ο αναπάτης του είναι μια υψηλή προσωπικότης, ενώ ο Ιησούς κάνει την εισαγωγή στα Ιεροσόλυμα, τελείως ταπεινός. Μετά έχουμε την μάλλον την τεχνική των δημαγωγών, όπου μετέρχονται την τέχνη των ποιμένων. Σαν το υψηλό ποθή να ερμηνεύσει ο υποκριτής πάνω από το ρολοστέκι, μην απ' τα χαλήνω το συνέστημα παρασυρθεί. Δεύτατη, απ' το ρόλο γοητευόμαστε και τον περιφέρουμε δημοσία, μα πρόσωπα έχει πολλά ο κριτής και αντάξια της αφήξου, έτσι στον πειρασμό σαν ξεπέσει ο κοπαστής του μετριάζεται η λυρικότητα Χριστού. Ήρωνος και Κόλακος τέχνη πιο το διάφορον, που ονειλά τη Θεού το Λάριον ως άτι φουρμάζει, δυο κτίνη σε ένα ενιστήχιον το κάνουν με στάβλο να μοιάζει. Ποιου του μίμουσα στο παρήγορο σχήμα, δημαγωγών υπηθώ, ποιμένων και λεύσματα, η χειρά ως ανά, χιούχα, ασπρόπυγος. Thank you.
αγνώστιο της τέχνης τους.